Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Ζαγόρα, πώς είστε? Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, είναι και Παρασκευούλα, την πρώτη εβδομάδα ολοκληρώνεται μετά τις διακοπές. Κατά θλιψούλα υπάρχει, αλλά εντάξει τώρα έχουμε μπροστά μας Σαββατοκυριακό. Μη μου πείτε κύριε Τσόχο ότι δεν είδατε αυτήν την υπερματσάρα εχθές της Εθνικής. Είδα αρκετό. Είδα το πρώτο ημίχρονο και μετά πολύ ζάπινγκ με Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο και είδα και όλο το συγκλονιστικό φινάλε και όλη την παράταση. Πω. Τι μάτσε, τι ωραία Εθνική έχουμε, έτσι. Ωραία ομάδα έχουμε, μόνο που δεν έχουμε playmaker. Και εσύ τα έχεις με τον Καλάθι? Εγώ τα έχω με το playmaker της Εθνικής, δεν τα έχω συγκεκριμένα με τον Καλάθι. Τον Καλάθι πλέον σε αυτή την Εθνική. Ναι, αλλά αυτός είναι. Ναι, ποιος Λούκας είναι? Εντάξει. Ποιος Λούκας είναι? Και ο Λαρετζάκης, Okay. Αλλά... Εντάξει, πιο πολύ δύο Λούκας. Ναι, πιο πολύ, εντάξει, Okay, αλλά είναι και αυτός. Αλλά ο Νίκ είναι, δεν ο Πατ, ο Νίκ. Έτσι, ο Νίκ Καλάθης είναι μία ταχύτητα, να μην πω δύο, πίσω από αυτή την Εθνική ομάδα. Πίσω από τους υπόλοιπους, θέλω να πω, το ποσοστά. Ναι. Στα πόδια μόνο. Και δεν απειλούμε. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν εκεί, απειλούμε. Το συζητάω στη σκέψη καθόλου. Στη σκέψη που, μία στις πέντε. Μία στις πέντε είναι η σκέψη αυτή που υπονοείς. Μία στις πέντε. Εντάξει τώρα. Βγάλαμε ένα σωρό συνεργασίες με τον Γιάννη. Κάτσετε. Εντάξει, Μιχάλη, αλλά φαίνεται δηλαδή. Καταρχάς έχουμε playmaker που δεν απειλεί από την περιφέρεια. Αλλά το κρίσιμο τρίποντο δεν το βάλω όμως. Δεν τα λέμε κι αυτά. Ένα τρίποντο. Εντάξει, θα βάλει και ένα, ρε Μιχάλη. Θα βάλει και ένα. Ναι, δεν σουτάρει και δέκα όμως. Θα βάλει και ένα. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, πορώθηκα πολύ εγώ εχθές. Φώναζα στο σπίτι. Ήταν τρομακτική. Αν ήταν μάτς, όχι των παραθύρων των προκληματικών, αλλά αν ήταν μάτς, ξέρω εγώ, προημιτελικός ή ημιτελικός Eurobasket, έμενε στην ιστορία νομίζω αυτή η σύγκρουση Γιάννη Γιώκητς. Ναι. Μας είχε χαρίσει ορισμένες μυθικές στιγμές και μυθικές μονομαχίες. Έβαλε και εκείνο το τρίποντο που δεν ήξερε αν την κάνει την μπάλα, ήταν κρεμασμένος πάνω του ο Γιάννης και την πετάει από εκεί πλάγι από τη γωνία πατώντας με το ένα πόδι ο Γιώκητς και μου ήρθε να πω, μπήκα μέσα στην τηλεόραση και την ώρα, τι κάνεις τηλεόραση, ρε ατσούμπαλε, τι κάνεις, ξέρω ότι σε παιχτάρα, ξέρω ότι σε παιχτάρα, αλλά μην το κάνεις ρε φίλε αυτό εδώ τώρα. Ναι, ναι, αν και τελικά δεν παστήξεις αυτό γιατί το πήγαμε στην παράταση, εσύ τι θα έκανες, θα έκανες φαουλ ή θα έπαιζες άμυνα? Νομίζω θα έκανα φαουλ. Θα έκανες φαουλ. 10,5 δευτερόλεπτα ήτανε. Και έχω Γιούκο απέναντί μου. Ναι. Δεν έχω άλλον. Ναι. Έχω Γιούκο που ξέρω ότι. Δηλαδή αυτός ο. Πώς τον εννοώ, ο Σαλαζάρ. Μπαλταζάρ. Πώς λεγόταν αυτός που. Αυτός που σούταρε. Που δεν το έβαλε. Ναι, ναι, αυτόν το μάθαμε χθες. Εγώ δεν ήξερα. Το μάθαμε χθες. Ναι, ποιος είναι αυτός, ναι, ρε φίλε, που βάζει αυτά που δεν μπορεί να βάλει κανένας άλλος. Ναι. Όχι, ήταν πολύ ωραίο. Δεν ήξερα αυτό το Μαραγκάζ, νομίζω. Όχι, κάπως αλλιώς. Δεν θυμάμαι τώρα, με μπέρδεψες κιόλας με τα Σαλαζάρ, με μπέρδεψες να προσδιώνεις. Σαλαζάρ, Μπαλταζάρ, εμένα κάτι τέτοιο έρχεται. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτός που μάθαμε χθες ήταν. Γιαραμάς λέει. Γιαραμάς, ναι. Γιαραμάς. Ο Κώστας ο Κούσης που ακούει λέει, τι λέτε, βρε, άσχετη ποδοσφαιρική μας λέει. Εσύ, Γιαραμάς λέγεται. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτός. Βεβαίως τον θέλω, κύριε Κούση, βεβαίως τον θέλω. Εδώ μαζί με τον κύριο Τσόκο. Λοιπόν. Και μετά ήρθε και αυτό το μάτς, βέβαια, στεναχώρια δηλαδή, όταν πήγε στην παράταση, μετά είδα ότι δεν τα βάλαμε, κάναμε και 2-3 λάθη. Μας τύχησε και η απουσία του μικρού, του Κώστα, του Αντετοκούμπο. Ναι. Που και ξέρεις τι, χθες είχα βγάλει εδώ στο ραδιόφωνο στην Αθήνα τον προπονητή μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τον Άρτο Λικογιάννη. Ναι. Πριν το μάτς εννοώ, να συζητήσουμε για την Εθνική. Και μιλάγαμε για το πόσο κομβικό θα είναι στο Eurobasket η παρουσία του Παπαγιάννη. Γιατί όλο αυτό μας δημιουργεί μια, η απουσία του μας δημιουργεί μια μετατόπιση πολλών παικτών σε άλλες θέσεις, τις οποίες μπορούν να παίξουν αλλά δεν είναι οι καλύτερες της. Διότι πια αν πάμε χωρίς τον Παπαγιάννη στο Eurobasket έχουμε μόνο τον Κώστα στο 5, επί της ουσίας. Ναι, ναι. Και αρχίζουν να πηγαίνουν εξαις όλοι οι forward και power forward προς τα πάνω. Τα τριάρια προς το 4, τα τεσσάρια προς το 5 και ως το καθεξής.
για να καλύψουμε το κενό και αυτό μας δημιουργεί ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητη η συμμετοχή του Παπαγιάννη, γιατί και άλλο τέτοιο κορμί δεν έχουμε, δεν είναι μόνο η θέση, είναι και το κορμί. Χθες δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις με τον Γιώκης που έφτανε μέχρι τη Στεφάνη και γύρναγε και το βάζε. Επίτρεψέ μου να σε διακόψω, γιατί θέλω να πάμε, είναι και οι ώρες δύσκολες τώρα εδώ. Καταφέραμε να κλέψουμε λίγο από το χρόνο του Υπουργού, του κυρίου Καλαφάτη, που βρίσκεται βέβαια στην Αθήνα και τον θέλουμε για αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, εχθές την τηλεδιάσκεψη που έγινε για το γήπεδο του Άρη, να τον καλησπερίσουμε μαζί. Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαφάτη. Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροάτες και τους ακροατές σας. Είμαι στον αέρα με τον Μιχάλη τον Τζόχο από την Αθήνα και συζητάμε, σχολιάζουμε όπως κάθε μέρα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Σας ευχαριστώ που έτσι καταφέραμε να σας τραβήξουμε λίγο στη διπλανή πόρτα, έτσι για να μας πείτε 2-3 πράγματα, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη ημέρα για σας, με πολύ φόρτο εργασίας εννοώ. Θέλω πολύ σημαντική ημέρα στη Βουλή. Στη Βουλή, βέβαια. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτά τα λίγα λεπτά που θα μας διαθέσετε. Θέλω να μας πείτε για αυτό που έγινε εχθές, ας πούμε, τη πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε εχθές για την τηλεδιάσκεψη, για αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο ανέγερσης νέου γηπέδου του Άρεως, φυσικά, που έχουμε στην Θεσσαλονίκη, που περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε την τοποθέτησή σας για αυτό που γίνεται, για αυτό που έγινε εχθές. Κοιτάξτε, αφορά σίγουρα ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα. Το σχέδιο για την διαμόρφωση του νέου γηπέδου του Άρη, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός πριν από περίπου ένα χρόνο ακριβώς θα έλεγα, ο σχεδιασμός είναι να προχωρήσει αυτό το πλάνο σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής ανάπλασης, και πάνω σε αυτή τη βάση εργαστήκαμε, παρότι δεν κοινοποιήθηκε αυτό και αν θέλετε και το κάναμε και εσκεμμένος, δραστηριοποιηθήκαμε σε επίπεδο κυβερνητικό όλους αυτούς τους μήνες. Υπήρξε μια σειρά τηλεδιασκέψεων με συναδέλφους υπουργούς συναρμόδιους για να μπορέσουμε να, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να μπορέσει να γίνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το μεγάλο αυτό εγχείρημα. Αφορά την ανταλλαγή οικοπαίδων ουσιαστικά στην ανατολική πλευρά της πόλης, ένα οικόπεδο στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εργασίας που είναι 160 στρέμματα, ανταλλαγή με το υπάρχοντα χώρο όπου τώρα είναι το γήπεδο του Χαριλάου, το οποίο είναι περίπου 20 στρέμματα. Ναι. Και μετά από μια σειρά τηλεδιασκέψεων αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνολική συζήτηση μετά από ένα χρόνο, ακριβώς και για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να ομονοήσουμε στα βασικά, να υπάρξει η πολιτική στήριξη όπως και επιτεύχθηκε και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, δεν είναι μονάχα η κυβέρνηση και ο Άρης, θα πρέπει να υπάρξει και ουσιαστική στήριξη και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, και αναφέρομαι κυρίως στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Χωριάτης Πηλαίας, όπως και στην κεντρική και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και να μπορέσουμε πρώτον να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε για το συγκεκριμένο εγχείρημα, δεύτερον να δούμε ποιοι μιλάμε, τρίτον να δούμε δηλαδή ποιοι εκφράζουν ουσιαστικά τον Άρη, ποιοι εκφράζουν την κυβέρνηση, για να μπορέσει να γίνει ένας συγκεκριμένος και συγκροτημένος διάλογος. Ναι. Τρίτον να υπάρξει, όπως και υπήρξε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλη αυτή η ομόθυμη στήριξη από όλους τους φορείς για να προχωρήσουμε στα βήματα αυτά, και βεβαίως να καταδύσουμε και την ομάδα τεχνικού έργου στην οποία έχω την τιμή να είμαι εγώ επικεφαλής, την τεχνική ομάδα έργου, για να μπορέσουμε να δούμε μια σειρά από ζητήματα. Επαναλαμβάνω, είναι σύνθετο το εγχείρημα. Υπάρχουν θέματα που αφορούν πολεοδομικά χωροταξικά ζητήματα, θέματα που αφορούν νομικής διάστασης, θέματα που αφορούν γενικά τη θεσμική θωράκιση, που είναι ο βασικός μας στόχος, να θωρακίσουμε το εγχείρημα θεσμικά ώστε να αποφύγουμε και καθυστερήσεις αλλά και γραφειοκρατικές δυσκολίες, και βεβαίως και το κομμάτι το οικονομικό, το αναπτυξιακό, το επενδυτικό, το οποίο ουσιαστικά είναι κομμάτι του Άρη αλλά και συνδέονται και όλα αυτά μαζί. Αυτό είναι το γενικό πλάνο του σκεπτικού, της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως και η δουλειά σε επίπεδο, όπως σας είπα, τεχνικό, τις επόμενες εβδομάδες.
Αυτό η διαδικασία είναι χρονοβόρα, κύριε Καλαφάτη, γιατί ακούω του χρόνου, ακούω σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, όχι από εσάς, αλλά από τους ανθρώπους που είναι εμπλεκόμενοι στην. Όχι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με την πραγματική, ειλικρινή ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ακριβώς αυτό. Και όχι μονάχα των φίλων του Άρη. Κάθε αθλητικό γήπεδο και σε αθλητικά και σε άλλα αθλητικά γήπεδα, στα οποία είχα και εγώ πάλι την τιμή να ασχοληθώ πάλι, αν θέλετε, μακριά από τα χώρα της δημοσιότητας, αλλά φέραμε πολύ γρήγορα αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια αντικειμενική ενημέρωση και είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα σε τέτοιου είδους εγχειρήματα και δεν μπορεί ο κόσμος, ακόμα και σε άλλους δημοσιογράφοι, να αντιληφθούν, και δεν έχουμε και χρόνο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό ή δημοσιογραφικό για να αναλύσουμε σε βάθος για ποιο λόγο μπορεί να πάρει, ας πούμε, δύο, τρία, ένα χρονικό διάστημα ένα τέτοιο εγχείρημα. Το ζήτημα είναι φυσικά ότι δεν μιλάμε για δύο-τρία χρόνια, δεν το συζητάμε. Άμα πάμε σε άλλες περιπτώσεις άλλων ομάδων, άλλων γηπέδων, θα δούμε ότι υπήρξαν πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, τα οποία όμως εν μέρη υπήρξε μια καθυστέρηση, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την εμπειρία που τώρα έχουμε από τα προηγούμενα έργα, για να μπορέσουμε όπως σας είπα προηγουμένως, να θωρακίσουμε θεσμικά το εγχείρημα. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό, και η τοποθέτησή μου, αν την έχετε διαβάσει, σε αυτό εστιάζεται, ότι θα πρέπει να το θωρακίσουμε θεσμικά το εγχείρημα. Και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα το οικονομικό, που σας λέω επίσης συνδέεται με όλο αυτό, γιατί όσο πιο καλά θωρακισμένο είναι το εγχείρημα, τόσο πιο εύκολο είναι και το κομμάτι το οικονομικό, το επενδυτικό, που σας είπα είναι κυρίως δουλειά του ΑΣ Άρης και της ΠΑΕ Άρης. Τον Άρη εμείς τον αντιμετωπίζουμε ενιαία, βεβαίως, και αυτό είναι το επόμενο βήμα. Άρα δεν βάζουμε χρονοδιαγράμματα, είμαστε στην αρχή ενός σύνθετου εγχειρήματος, αλλά επισημαίνω το πολύ θετικό ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, ενώ πολιτεία και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, και ότι είμαστε όλοι συνεννοηθήκαμε ότι θα το πάμε πολύ προσεκτικά, θα δουλεύουμε πολύ, αυτό είναι και ένα μότο και της κυβέρνησης, αν θέλετε, και συγγνώμη και προσωπικό δικό μου, και θα μιλάμε λίγο. Όταν έχουμε κάτι να πούμε συγκεκριμένο, θα το λέμε. Αλλά επειδή ξέρω ότι αυτό δεν είναι οποιοδήποτε μεγάλο έργο, υπάρχει έντονο το συναισθηματικό στοιχείο. Ναι, ξέρω βέβαια. Πόσο σημαντικό είναι το δέσιμο των φιλάθλων, παραδείγματος χάρη, του Άρη με την ομάδα τους και με το γήπεδο. Όπως είναι αντίστοιχα όλων των ομάδων, όλων των φιλάθλων με τις ομάδες τους. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και επειδή υπηρετούμε και τον πολιτικό χώρο, ούτε θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε να λέμε κάτι προς πέρψη, αν θέλετε, ή για να αισθανθούν όμορφα όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ λιτοί, πολύ συγκεκριμένοι, και να κάνουμε delivery. Δηλαδή να έχουμε αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Αυτός είναι και ο στόχος του πρώτου βήματος, που είναι η τεχνική ομάδα έργου, η οποία ουσιαστικά συγκροτήθηκε χθες. Αυτό έγινε χθες, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, και θα συνέλθει και πολύ σύντομα. Είμαι αποφασισμένος να την καλέσω την άλλη εβδομάδα κιόλας να ξεκινήσουμε. Και εσείς είστε ο επικεφαλής αυτής της ομάδας. Ναι, εγώ ορίστηκα από την κυβέρνηση ως ο επικεφαλής και ο συντονιστής αυτής της ομάδας τεχνικών έργων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι όλων των φορέων, του Άρη κυρίως, της κυβέρνησης φυσικά, της περιφέρειας, των δύο Δήμων και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό είναι από τα θετικά. Αυτό είναι από τα θετικά που προέκυψαν. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί, θέλω να σας πω, και βεβαίως δεν θα πρέπει να υπάρχουν και φωνές όσον αφορά την επικοινωνία, οι οποίες πολλές φορές καλή θέληση υπάρχει και καλή βούληση υπάρχει από όλους όσους, αν θέλετε, τοποθετούνται και δημοσίως, αλλά πολλές φορές αυτό δημιουργεί μια σύγχυση και στους δημοσιογράφους. Μπερδεύουν την κοινή γνώμη. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Ναι, Μιχάλη. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα να ξέρω αν η διπλή ανάπλαση βασίζεται πάνω στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνω όλο αυτό που λέτε για την τεχνική θωράκιση, διότι προφανέστατα αυτό που θέλετε να αποφύγετε είναι ενστάσεις που θα χρονοτριβήσουν το όλο project. Και το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, επειδή μιλήσατε για χρηματοδότηση, κυρίως από τον Άρη, δεν συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στο σχέδιο κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καμία βοήθεια από περιφέρεια Μακεδονίας ή από... Ναι, θα υπάρχει και είναι σημαντική και συμβολή και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χώρων που διαθέτει η κεντρική Μακεδονία για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Και είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν και συνοδάρια και είναι σημαντικό, όπως και η ανάπλαση του χώρου
του Χαριλάου όταν θα φύγει το γήπεδο από εκεί πέρα, το οποίο θα γίνει ένας κοινοφιλής χώρος. Έτσι, άρα στα κομμάτια, αλλά αυτό καθ' αυτό, το γήπεδο, καθώς όλο το development, ας το πούμε έτσι, αυτό θα είναι ουσιαστικά μια ευθύνη του Άρη. Το γεγονός βεβαίως είναι ότι προσφέρει το κράτος μέσα από αυτή την διπλή, από αυτή την ανταλλαγή και σύμφωνα με το διπλό μοντέλο, όπως σωστά αναφέρεται, του Παναθηναϊκού, μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για να βρεθεί ο επενδυτής. Θα είναι, ας πούμε, ευεπίφορο το έδαφος για να βρεθεί. Αλλά ας πούμε, να φτάσουμε εκεί πέρα, θα πρέπει, σας είπα, να συμφωνήσουμε σε πολλά επίπεδα, να συμφωνήσουμε για τα οικοδομήσιμα, να συμφωνήσουμε για το χώρο που θα γίνει. Υπάρχουν δεκάδες. Μην ξεχνάμε ότι το οικόπεδο δεν είναι καν του δημοσίου, είναι του ΟΑΕΔ, ενός οργανισμού, ο οποίος έχει συγκεκριμένο καταστατικό στη Γερμανία. Υπάρχουν σειρά ζητημάτων πολλά, σας είπα, πολλαπλής φύσης. Πολεοδομικά χώρα. Φαντάζομαι πάντως ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν έχει επιλεχθεί τυχαία. Το λέω ότι σε σχέση με τους συντελεστές δόμησης και τη χωρητικότητα που θα μπορεί να έχει το γήπεδο. Ναι, ναι, όχι. Το γήπεδο είναι πολύ μεγάλη έκταση καταρχάς. Είναι 170, ένα κομμάτι θα αφορά το γήπεδο και ένα κομμάτι θα αφορά άλλες χρήσεις, οι οποίες θα είναι αξιοποιήσιμες από τον επενδυτή για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το γήπεδο του Άρη. Εμπορική χώρη και τα λοιπά. Πάντως από την άλλη από την πλευρά που επιτρέψτε μου να πω που καίγεται για το γήπεδο, μιλάω την πλευρά του Άρεος, εκφράστηκε μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το χθεσινό πρώτο βήμα, κύριε Καλαφάτη. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το αναφέρω. Από τους ανθρώπους του Άρη. Είναι σημαντικό, το ένιωσα και εγώ. Δεν σας κρύβω ότι ανεξαρτήτως σας είπα, ναι, και εγώ προσωπικά δεν βγαίνω πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συνεργασία, η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και ως έχουμε μια αισιοδοξία, γιατί πολλά από τα θέματα, έχουμε μια πρώτη ύλη, μια πρώτη μαγιά όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα. Γιατί μας απασχόλησε σαν κυβέρνηση. Δεν τυχαίο σας είπα ότι προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες σειρά τηλεδιασκέψεων, όπου όχι μονάχα συζητήσαμε 4-5 υπουργοί μαζί με τεχνικούς και μαζί με γραμματείς υπουργείων, αλλά πήραμε και δουλειά για το σπίτι, να το πω έτσι, κάνουμε το home group μας, και όταν επανερχόμασταν μετά από λίγο για να κάνουμε την επόμενη τηλεδιάσκεψη, ήδη πολλοί από εμάς είχαμε δουλέψει πράγματα τα οποία, αν θέλετε, θα διευκολύνουν σε έναν βαθμό τη δουλειά της τεχνικής ομάδας, της ομάδας που τώρα συστάθηκε. Άρα έχει γίνει δουλειά και το ξέρει και ο Άρης αυτό, και γι' αυτό και είδε βεβαίως και το κάνει. Είδε και την ομόθυμη στήριξη από 5 συναμόδιους υπουργούς χθες, που εντάξει, αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης προς των υπολείπων, και νομίζω γι' αυτό υπάρχει ένα καλό κλίμα. Πέραν του καλού κλίματος όμως, και σας είπα, εγώ είμαι πολύ προσγειωμένος, γιατί έχω και μια σχετική εμπειρία, και επειδή έχω θητεύσει και σαν υπουργός χωροταξίας και περιβάλλοντος, γνωρίζω και τα τεχνικά και τα πολεοδομικά και τα χωροταξικά σε ένα μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι τώρα, να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα. Καλύτερα να μιλάμε όταν έχουμε αποτελέσματα, παρά να μιλάμε έχοντας στο μυαλό μας τα αποτελέσματα που θα φέρουμε. Γι' αυτό ας μην μιλήσουμε ούτε για χρονοδιαγράμματα, γιατί έχουμε πολλά βασικά ακόμα ζητήματα να λύσουμε. Και είμαστε στην αρχή μιας διαδρομής που φιλοδοξούμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο σύντομη, αλλά κυρίως όσο γίνεται πιο ασφαλής γίνεται. Μάλιστα. Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση ουσιαστικά και τη συζήτηση που είχαμε. Έτσι από επίσημα χείλη, για να ακούσουμε τι ακριβώς, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε χθες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καλαφάτη. Μας έδωσε το στίγμα. Έτσι, ήταν ο πλέον ειδικός, να το πω έτσι, ο πλέον αρμόδιος, να μας πει τι συνέβη εχθές και τι περιμένουμε για το επόμενο διάστημα. Μιχάλη, δύο γήπεδα θα φτιάξουμε. Από εκεί που δεν είχαμε, που τα ψάχναμε το κιάλι, που λέμε ότι δεν έχουμε γήπεδο να προπονηθούμε καν, θα σε λίγα χρόνια θα έχουμε δύο γήπεδα υπερσύγχρονα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό. Εμένα μου φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ναι, ναι. Έχουμε δρόμο πάντως από την μικρή εμπειρία που έχουμε σε τέτοια θέματα με τα γήπεδα που ψάχνουμε στην Αθήνα. Έχουμε δρόμο για το γήπεδο του Άρη. Το ευχάριστο είναι αυτό που είπε για την έκταση του οικοπαίδου, που πάντα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή στην ΑΕΚ, ας πούμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό ήταν στην κατασκευή του γήπεδου και καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει, ότι το οικόπεδο, η έκταση ήταν πάρα πολύ μικρή, οι συντελεστές δόμησης χαμηλοί, η δυνατότητα για δημιουργία εμπορικών χώρων σχεδόν ανύπαρκτη, οι ενστάσεις, επειδή ακριβώς ήταν σε κατοικημένη περιοχή, πολλές,
ή αμφιβολίες, διαφωνίες Δήμου πολλές. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία ήταν που έφερε το μεγαλύτερο μέρος της χρονοτριβής. Εκεί δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, αλλά είναι ένα ζήτημα ότι το ΕΚΟΠΕΤ αυτό δεν ανοίξει το κράτος, ανοίξει τον ΟΑΕΔ. Mm. Είναι μια αλφα διαδικασία, αντιλαμβάνομαι, έστω και γραφειοκρατική να την πούμε, η οποία θα θέλει χρόνο για να γίνει η μεταβίβαση και να συμπεριληφθεί στην ανάπλαση. Και για μένα ένα μεγάλο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση. Το ακούω προφανέστατα και είναι πολύ σημαντικό ότι για αυτόν που θα επενδύσει για την κατασκευή του γηπέδου θα υπάρχουν άμεσα ωφέλη από την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων, όπου μπορούν να υπάρξουν πολλοί εμπορικοί χώροι σε μια τέτοια έκταση, σε αντίθεση ας πούμε με το γήπεδο ΤΣΑΕΚ. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω ότι σε τέτοιου είδους project θα χρειαζόντουσαν και χρήματα. Δεν είναι τέλος πάντων το πιο εύκολο πράγμα να βρεις ένα επενδυτή που θα βάλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, έστω και αν προσδοκά σε κέρδη από εμπορικούς χώρους, εκμετάλλευση κτλ. Θυμίζω ότι στην αντίστοιχη περίπτωση του Παναθηναϊκού, στην διπλή ανάπλαση, ένα μέρος της κατασκευής, του κόστους της κατασκευής, μεγάλο μέρος του κόστους της κατασκευής, συμπεριλαμβάνεται σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και σε δημοτικά κονδύλια, κονδύλια δηλαδή του Δήμου Αθηναίων, όχι ολόκληρη χρηματοδότηση, αλλά μέρος της χρηματοδότησης, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης, όχι το 10-20%, που βεβαίως και εκεί γίνεται με ανταλλάγματα για το Δήμο, δηλαδή ο Δήμος θα εισπράττει έσοδα και μέρος από το ποσοστό μικρό από τα εισιτήρια για αρκετά χρόνια από τις πωλήσεις εισιτηρίων και μέρος από τα έσοδα από τους εμπορικούς χώρους. Δηλαδή, ναι μεν βάζει κάποια χρήματα, αλλά ναι μεν θα προσδοκάκει σε ένα στάνταρ έσοδο για αρκετά χρόνια. Αλλά αυτό διευκολύνει το να βρεθούν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση. Το ίδιο θυμίζω συνέβη και στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δηλαδή, υπήρξε ένα κονδύλι από την περιφέρεια Αττικής. Δεν θυμάμαι να το πω με βεβαιότητα αν ήταν 25 ή 30 εκατομμύρια ευρώ. Αφήνω στην άκρη τα γύρω-γύρω έργα, τα έργα υπογειοποίησης που ο κ. Καλαφάτης είπε ότι, και, ότι έργα χρειαστούν στους περιβάλλοντες χώρους και στην διαμόρφωση και στη διαρρύθμιση θα καλυφθούν προφανέστατα από περιφέρεια, κράτος κτλ. Πέρα από αυτά, τα έξοδα που καλύφθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στο περιφέρεια κράτους, υπήρξε ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, από 25 έως 30 εκατομμύρια ευρώ, όπου ήταν χρήματα της περιφέρειας Αττικής. Ξαναλέω, συνήθως σε τόσο μεγάλα έργα, γιατί δεν μιλάμε για ένα γήπεδο που θα κοστίσει 20-30 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για ένα γήπεδο που θα κοστίσει πολύ περισσότερο, υποθέτω, το να είναι χρήματα μόνο ιδιώτη δεν είναι και το πιο εύκολο που μπορούμε να συναντήσουμε. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο ιδιώτης που θα αναλάβει αυτή την επένδυση. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι η ΠΑΕ Άρης και ο Ερασιτέχνης Άρης από μόνοι τους. Φυσικά θα δούμε το πλαίσιο δανειοδότησης, διότι σίγουρα θα υπάρξει και τέτοιο από τράπεζες. Τέλος πάντων, έχουμε αρκετά ζητήματα ακόμη σε εκκρεμότητα, αλλά το σημαντικό είναι ότι βρέθηκε χώρος, ότι πια μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος δίνει την δυνατότητα για να δημιουργηθούν και πολλά πράγματα, όχι μόνο ένα γήπεδο στριμωχτά όπως συνέβη στο γήπεδο ΤΣΑΕΚ. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό στο Βοτανικό με την διπλή ανάπλαση τη λεωφόρου για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτό είναι το βασικό για να λύνονται πολλά ζητήματα σε σχέση με τους επενδυτές, σε σχέση που θα επενδύσουν για την κατασκευή του γηπέδου, σε σχέση με την εκτάλευση των εμπορικών χώρων, σε σχέση με τους χώρους πάρκινγκ, σε σχέση με όλα τέλος πάντων όσα θες να υπάρχουν σε ένα γήπεδο για να μην σου δημιουργούν μια σειρά από σοβαρά προβλήματα. Το θετικό... Είναι όντως πολύ μεγάλη έκταση τα 170 στράμματα. Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλος ο χώρος εκεί, είναι πολύ μεγάλη έκταση. Φανταστείτε είναι... ότι μιλάμε για περίπου 8 φορές την έκταση του Κλεάνης Βικελίδης τώρα. Ναι. Δηλαδή το Κλεάνης Βικελίδης τώρα πρέπει να είναι περίπου 20 στράμματα. Τα 160-170 είναι 8 φορές αυτή η έκταση. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσόχο. Έχετε κανένα ματσάκι μέσα στο Σαββατοκύριακο για να φτιάξει μας λίγο τι έχετε? Ναι, ναι, έχουμε ΑΕΚ Βόλος αύριο. ΑΕΚ Βόλος. Ναι, ναι. Ριζούπολη θα γίνει το μάτς.
Ριζούπολη θα γίνει το μάτς. Ριζούπολη θα γίνει το μάτς. Μάλιστα. Ωραία. Θα σας ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε. Να είστε καλά. Γεια σας.